Φύγαμε από την Αθήνα με χιονόνερο και ήρθαμε στη Βόνιτσα με λιακάδα. Αυτό είναι. Η Βόνιτσα βέβαια είναι γουρλίδικη, διότι την τελευταία φορά που ήρθα ακολούθησαν διπλές εκλογές και μας εκλέξατε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οπότε περιμένω αντίστοιχο αποτέλεσμα και στις ευρωεκλογές τώρα. Όπως ξέρετε ότι είμαι εδώ σήμερα για έναν πολύ σημαντικό λόγο, διότι την Παρασκευή, το αργότερο το Σάββατο, θα δώσουμε πια οριστικά στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο τον αυτοκινητόδρομο Αμφιλοχία Άκτιο. Ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ξέρω πολύ καλά πόσο σας απασχολούσε το ζήτημα αυτού του δρόμου και θέλω να θυμίσω ότι πριν από 4 χρόνια η δικιά μας κυβέρνηση ξεμπλόκαρε ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και σήμερα μπορούμε να παραδώσουμε ένα δρόμο σύγχρονο, ένα δρόμο ασφαλή, ένα δρόμο που θα ξεκλειδώσει, αγαπητέ μου Δήμαρχε, καινούργιες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την περιοχή της Δυτικής Αιτωλοκαρνανίας. Και επειδή μιλώ με πολλούς επενδυτές και βλέπω το ενδιαφέρον για την ευρύτερη περιοχή, αυτό το οποίο πάντα μας λέγαν, να εξασφαλίσετε ότι θα έχουμε σίγουρη και ασφαλή πρόσβαση. Έχουμε αεροδρόμιο, έχουμε δρόμο και το μέλλον για αυτήν την πολύ όμορφη γωνιά της Ελλάδος προδιαγράφεται εξαιρετικά αισιόδοξο. Παρά τις δυσκολίες, και υπάρχουν δυσκολίες, ας μην κοροδευόμαστε, ξέρουμε πόσο ταλαιπωρούνται τα ελληνικά νοικοκυριά με την ακρίβεια. Συνάντησα πριν από λίγο φίλους αγρότες, οι οποίοι εκφράζουν και αυτοί το δικαιολογημένο τους άγχος για την αύξηση του κόστους παραγωγής. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και πάλι εδώ πέρα από τη Βόνιτσα, είναι ότι ακριβώς επειδή η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα και επειδή η χώρα έχει μπει πια σε μια τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, έχουμε τη δυνατότητα να υψώνουμε αναχώματα απέναντι σε αυτές τις προσωρινές δυσκολίες. Και τους αγρότες μας θα βοηθήσουμε και τους συμπολίτες μας οι οποίοι δοκιμάζονται από την ακρίβεια θα εξακολουθούμε να τους στηρίζουμε και οι μισθοί στη χώρα μας θα εξακολουθούν να αυξάνονται στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα. Μας εκλέξατε και πάλι αυτοδύναμη κυβέρνηση πριν από 6 μήνες και ανέλαβα μία υποχρέωση απέναντί σας. Αυτό το έργο, το βαθύ μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης να το συνεχίσουμε και να το επιταχύνουμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Και βέβαια το αποτύπωμα της ανάπτυξης και της προκοπής πρέπει να μπορεί να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Δεν υπάρχουν για εμάς πολίτες 2 κατηγορίες, δεν υπάρχουν ξεχασμένοι Έλληνες και μια περιοχή της χώρας, η Δυτική Ελλάδα, η οποία δικαιολογημένα μπορεί να αισθάνεστε ότι ήταν ξεχασμένη, έρχεται τώρα δυναμικά στο προσκήνιο και νομίζω ότι γι' αυτό έχουμε κάθε λόγο όλες και όλοι να είμαστε πολύ χαρούμενοι.